Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Επειδή μιλάω στην οικογένεια της βιομηχανίας, θέλω να μιλήσω έξω από τα δόντια. Γιατί νομίζω ότι μιλάω στην μόνη οικογένεια που δεν υπάρχει. Έτσι αισθάνομαι. Σήμερα η μόνη οικογένεια που έχει κόσμο είναι η άνεργη, η οικογένεια των ανέργων, η οικογένεια των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων. Αν μιλούσα εκεί, το ακροατήριο θα ήταν πολυπληθέστερο και θα είχε μεγαλύτερη σημασία. Εδώ μιλάω με ανθρώπους που κάνετε υπομνήματα σε όλες τις κυβερνήσεις και είναι στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βροντά. Λαβαίνω κι εγώ τα υπομνήματα και επειδή δεν γίνεται τίποτα, αντιλαμβάνομαι την τύχη τους. Στη δεκαετία του 50, οι κυβερνήσεις Καραμαλή έκαναν εξαγωγή της ανεργίας. Δηλαδή, Γερμανία, Καναδά, Αυστραλία, Αμερική, τότε πήγε ο κόσμος. Στη δεκαετία του 80 ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε κρατικοποίηση της ανεργίας. Δηλαδή, άρχισε να διορίζει. Και έλυσε το πρόβλημα βάζοντας όλους στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, όπου θέλετε, στα ΛΤΑ, ξέρετε που μπαίνανε όλοι. Και λίγο πολύ ξέρετε από πολιτικούς ποιοι πηγαινοργόντουσαν στους προθαλάμους και τι ζητούσαν. Και τα δύο αυτά ήταν εγκλήματα. Και του Καραμαλή που δεν έφτιαξε Ελλάδα να μείνει εδώ ο κόσμος και του Ανδρέα Παπανδρέου που έκανε κρατικοδίαιτη όλη τη χώρα. Και τα δύο αυτά ήταν μεγάλα εγκλήματα. Και συντελέστηκαν από κυβερνήσεις αυτοδύναμες, κυβερνήσεις με μπόνους που παίρνανε μπόνους βουλευτές. Ο Καραμαλής όταν ήρθε το 1974 στην Ελλάδα, πήρε 53% και πήρε 222 βουλευτές. Δηλαδή πήρε 65 έδρες μπόνους. Με 65 έδρες μπόνους έκανε κυβέρνηση με το τσαντάκι από το αεροπλάνο του Ντεστέν. Και είχαμε 40 έδρες και ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο σημερινός τις έκανε 50. Και εγώ αγωνίστηκα να τις κάνω 0, αλλά δεν με άφησε η κυρία Γεννηματά. Η οποία ρωτάω και μπροστά στη Θεσσαλονίκη που τη θεωρώ πόλη μου, γιατί με τίμησε. Όταν η κυρία Γεννηματά αμέσως μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη έκανε πρόσκληση για να κάνουμε ενότητα του κέντρου. Εμείς, Ποτάμι και η κυρία Γεννηματά. Τι εννοούσε, ότι θα κάνουμε ενότητα του κέντρου να πάρουμε ένα 20% έλεγε και μετά θα ψηφίζαμε να πάρει ο πρώτος 50 έδρες μπόνους. Αυτό το σκοπό είχε. Ρωτάω, όταν έγινε πρόταση για να γίνει συνένωση του κεντρώου χώρου, θα την κάναμε και μετά θα προσφέραμε μπόνους στο πρώτο κόμμα, τότε γιατί δεν την κάνουμε. Αυτά είναι ανεξήγητα πράγματα για μένα, εγώ μιλάω πολιτικά και εις απάντηση αυτών καθαρά πολιτικά, γιατί θεωρώ ότι με τις κυβερνήσεις συμμαχικές, αν πάμε σε συμμαχικές κυβερνήσεις, θα καθαρίσει η χώρα, γιατί κάθε αυτοδύναμη κυβέρνηση προκειμένου να παραμείνει έκανε ρουσφέτια, καταπατούσε τους νόμους με σκοπό την παραμονή της στην εξουσία. Και πιστεύω λοιπόν απόλυτα ότι αν πάμε σε κυβερνητικούς συνασπισμούς καθαρούς που οι συμφωνίες γίνονται ενώπιον της κοινωνίας, θα γυρίσει σελίδα ο τόπος και θα πάμε σε καθαρές λύσεις. Και γι' αυτό αγωνίζομαι και δεν σταμάτησα, γιατί και ο Τσίπρας που είπε απλή αναλογική μπορεί να την εγκαταλείψει. Εδώ βγήκε ο Κουρουμπλής και είπε καλό θα ήταν ένα 30 μπόνους. Εγώ αυτό δεν το συμμερίζομαι. Και του το είπα το Τσίπρα ότι αυτό ήταν που είπε ο Κουρουμπλής. Τι ήταν αυτό, του λέω. Πώς βγήκε 20 μέρες πιο πριν ο Κουρουμπλής και είπε 30 μπόνους και μετά αγωνιζόμαστε για 0 μπόνους. Λοιπόν, άσχετα τι θα κάνει ο Τσίπρας, επειδή απλή αναλογική είναι παρακαταθήκη του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος είχε πει μια κουβέντα ότι χώρα χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατική χώρα. Εγώ τον αγώνα αυτό, βοηθούμενος από τη Θεσσαλονίκη, από την οποία ζητώ πολύ αυξημένα πια τη φορά αυτή ποσοστά, σαν Ένωση Κεντρών, θα τον συνεχίσω τον αγώνα για απλή αναλογική, όσα εμπόδια και αν συναντήσω. Γιατί θεωρώ ότι είναι η λύση του ελληνικού προβλήματος. Τώρα για τη βιομηχανία. Είμαι από αυτούς που πάντα ζητούσα να η χώρα να είναι αυτάρκης παραγωγικά. Και αγωνίζομαι.
Και στο δρόμο αυτόν ναρκοθέτησαν οι κυβερνήσεις την πορεία. Πώς? Με τα προνόμια, θαλασσοδάνεια, προβολές συμμετέρων, προωθήσεις κύκλων, ίντρικες στους βιομηχανικούς χώρους. Δεν είναι καθαρός και ο χώρος της βιομηχανίας. Ίσες ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Όσοι γίνανε ισχυροί δεν γίνανε τυχαία, γίνανε βοηθούμενοι, παίρνοντας δάνεια εις βάρος άλλων που δεν έπαιρναν. Εγώ θέλω καθαρές λύσεις, σαν Βασίλης Λεβέντης. Η Νέα Δημοκρατία, άκουσα ένα ωραίο προχθές, είπε να κάνει συμφωνία αλήθειας. Πότε το αισθάνθηκε, 50 χρόνια μετά την ίδρυσή της? Αλήθεια πρέπει να λέει ένα κόμμα από την πρώτη του μέρα. Η αλήθεια είναι το παν και η δικαιοσύνη στη ζωή μας. Πότε θυμηθήκαμε τη λέξη αλήθεια? Ή επειδή είναι ωραίο σύνθημα, όπως είπε ο Ανδρέας, αλλαγή. Αλλαγή, αλλαγή, και όταν ήρθε, τι αλλαγή έκανε? Επειδή δεν έκανε σοσιαλισμό, έκανε σε έναν-ένα διορισμούς. Αντικατέστησε το όνειρο για σοσιαλισμό, βολέψου εσύ ατομικά τώρα και βούλωσέ το. Αυτό έκανε. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται όλοι να αρχίσουμε από την αρχή να συμβάλλουμε. Και επειδή εσείς είστε οι μόνοι που κάνετε κάτι, οι άνθρωποι της βιομηχανίας, παλεύετε υπό άκρως αντίξωες συνθήκες, να ξέρετε στο πρόσωπό μου, δεν θα έχετε αυτόν που θα δέχεται απλώς υπομνήματα και θα σας λέει θα κάνω ό,τι μπορώ. Στο πρόσωπό μου θα έχετε έναν απόλυτο φίλο, στήριγμα στις έντιμες όμως προσπάθειές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.